στην επικοινωνία μαζί μας, διότι οι αναρτήσεις από μέλος του Ρουβίκονα για το τι θα γίνει την Κυριακή, αν θα χυθεί η αίμα, προκάλεσαν την παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Την προκάλεσαν χθες την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Εκδηλώθηκε αυτή η παρέμβαση ανώτατο επίπεδο από πλευρά τη Αγγλική Αρχή. Η κυρία εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Δημητρίου, παρενέβη διέταξη έρευνα για αυτό το θέμα, που οι αναρτήσεις αυτές έκαναν λόγο ότι μπορεί να έχει αίμα στο φυλακείο της Κυριακής. Και βεβαίως το γεγονός ότι κινήθηκε η εισαγγελία για την υπόθεση του Ρουβίκονα, έστω και με αυτή την ανάρτηση, ίσως σηματοδοτεί, εκτιμούν κάποιοι, το γεγονός ότι πλέον οι εισαγγελικές αρχές δεν είναι διατεθειμένες να μένουν εντελώς αμέτωχες και εύνομες ενέργειες αυτών των συλλογικοτήτων. Ναι. Να θυμίσω ότι σε αυτή τη ρότα εντάσσεται η χθεσινή επίσης παρέμβαση της εισαγγελίας της Αθήνας για τα εκτεταμένα πρωτοφανή και πρωτάκουσα φαινόμενα ανομίας, τα οποία έρχονται στο φως και κατακέλλονται ακόμα και από κοινά πανεπιστημιακού, μέσω του πανεπιστημιακού χώρου, με προβές, με διαχείριση ναρκωτικών, με εμπόρια ακόμα και με επιθέσεις εξωτερικού τύπου. Η εισαγγελέα έχει αναλάβει αυτή την έρευνα και εκτιμάται ότι αν πραγματικά θελήσει να κάνει πραγματική δουλειά, θα δώσει τη δυνατότητα και σε πολλούς πανεπιστημιακούς που φοβούνται δημόσια να καταγγείλουν, ενώπιον του εισαγγελέα τουλάχιστον να μιλήσουν και να μπει ένας περιορισμός, τουλάχιστον περιορισμός, σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία είναι πραγματικά αποκαρδιωτικά. Γεια σου Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωάννα. Λοιπόν,